άναψε το πράσινο φως και πλέον δρομολογείται. Η επένδυση που έχει να κάνει με την κατασκευή δύο νέων γηπέδων γκολφ στην περιοχή Κυνηγού του Δημοπύλου Νέστορος. Πληρώθηκε η ψηφοφορία στη συζήτηση αυτού του θέματος. Υπήρχε ενισχυμένη πλειοψηφία, θετική άποψη, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Με δεδομένο, κύριε Κανελόπουλο, ότι θυμάστε επί σειρά ετών τον αγώνα που γινόταν για να μπορέσουμε να πείσουμε κάποιους ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι επενδύσεις, και η επένδυση του Κώστα Ναβαρίνο, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα πια, έδωσε υπεραξία όχι μόνο στην Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Η Κώστα Ναβαρίνο φέρνει μία ακόμα δυναμική επένδυση σε ένα έργο που έχει εμβαδόν 3.600 στρεμάτων και φυσικά δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας. Πράγματι, λοιπόν, μιλάμε για μια πολύ σημαντική νέα επένδυση. Μιλάμε για δύο γήπεδα γκολφ, 36 οπών, όπου όπως περιγράφει η μελέτη, το 2020 θα ξεκινήσει η λειτουργία τους, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Έγινε συζήτηση επί όλων των θεμάτων. Αναφέρθηκαν αρκετοί, σχεδόν το σύνολο των συμβούλων που τοποθετήθηκαν στην επένδυση αυτή και στην περιβαλλοντολογική προστασία που έχει. Βεβαίως έγινε και αναφορά στο θέμα της υδροδότησης των δύο μεγάλων γηπέδων γκολφ. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι όπως έχει γίνει και μέχρι τώρα θα πρέπει πάντα να υπάρχει επαγρύπνηση στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του νερού. Όμως μία είναι η πραγματικότητα, ότι δημιουργούνται νέες ευκαιρίες και για την Μεσσηνία και για την Πελοπόννησο και για την Ελλάδα. 30 εκατομμύρια ευρώ είναι περίπου το σύνολο αυτής της επένδυσης. Έχει μπει στον επενδυτικό νόμο, θα δοθούν περίπου 7 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα θα είναι ίδια κεφάλαια. Νομίζω ότι αποκτούμε νέα όπλα.